Γεια σας, γεια σας και γεια σας και όπως αρέσκομαι στο να λέω, χρόνια και ζαμάνια, αν όχι χρόνια και λαζάνια που βγαίνω και εκτός θέματος, κουμπιά στο ξύπνημα, επεισόδιο 63 μάλλον, που ξέρω παιδιά, έχω να βγάλω τόσα χρόνια επεισόδιο, χρόνια, ναι το είπα, παρόλο που έχω βγάλει νομίζω ένα ή δύο φέτος. Γενικά, όπως έχετε καταλάβει, το κουμπιά στο ξύπνημα έχει μείνει λίγο πίσω σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα πράγματα της ζωής μου. Κακά τα ψέματα, το θέμα είναι γνωστό, το έχω αναφέρει πολλές φορές, θα το αναφέρω για τους καινούριους ή για όσους έχετε ξεχάσει, μιας και έχω να βγάλω αιώνες επεισόδιο, αν όχι χιλιετίες. Δεν πολύ παίζω fighting, ρε παιδιά, τώρα τελευταία, και άμα δεν παίζεις fighting δεν το έχεις και στο μυαλό σου, οπότε είναι λίγο πιο δύσκολο να ασχοληθείς, σύν το ότι η δουλειά φέτος ήταν σκατά, χειρότερη χρονιά μέχρι τώρα, είχα μια μετακόμιση, η μετακόμιση δεν έχει πάει και αυτή πάρα πολύ καλά. Γράφω τώρα από τον καινούριο χώρο, νομίζω υπάρχει ένα reverb και όχι echo, όπως θα έλεγε ο φίλος μου ο Άκης. Και έχω και λίγο παράσιτα, ελπίζω να καταφέρω να τα βγάλω στο μοντάζ. Αλλά πείτε μου αν παρατηρείτε κάποιο έτσι πρόβλημα στον ήχο, γιατί είναι η πρώτη φορά που ηχογραφώ καθαρά για μένα σε αυτό το χώρο. Και ναι, το πιο ενδιαφέρον σήμερα είναι ότι αυτό το επεισόδιο το έχω έτοιμο εδώ και κανένα χρόνο και τώρα μόλις κατάφερα να καθίσω κάτω να το ηχογραφήσω, ελπίζω να πάνε όλα καλά. Είναι μια ηλιόλουστη Κυριακή του Δεκέμβρη, 15 του μήνα, τελειώνει και το 2024. Παρόλο που χθες είχε καταιγίδες άσχημες, δεν ξέρω πώς ήταν στη δικιά σας την περιοχή εδώ στην Καρδίτσα, είχε έτσι μια γερή νεροποντή. Σήμερα είναι καλά όμως. Και σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα που με ενδιαφέρει πάρα πολύ, γιατί δεν μπορώ να το μεταφράσω καλά στα ελληνικά. Και ίσως θα πρέπει να το είχα ψάξει πριν αρχίσω να γράφω πώς μεταφράζεται, λες και είμαι κάποιο είδους μεταφραστής και έχω τέτοια resources στη διάθεσή μου. Τέλος πάντων. Θα το κάνω τώρα. Δεν είμαι ικανό επιμέρους μετάφραση που βρήκα. Το θέμα είναι αυτό που λέμε στα αγγλικά playing down to the opposition. Δηλαδή, η μετάφραση που βρίσκω είναι το να υποτιμούμε τον αντίπαλο. Αλλά δεν είναι ακριβώς αυτό, γιατί δεν είναι τόσο πολύ ότι υποτιμούμε τον αντίπαλο, όσο ότι παίζουμε σε ένα επίπεδο που φανταζόμαστε ότι είναι αρκετά καλό για να... Α, ναι, αυτό που λέω είναι ότι υποτιμούμε τον αντίπαλο. Τελικά ήταν καλή μετάφραση. Τέλος πάντων, πάμε στα νέα. Oh man, are you ready for this? Τι νέα, παιδιά, τι νέα. Να έχουμε τα μόνα νέα. Τόσο καιρό που λείπω, τα μόνα νέα είναι ότι σήμερα έχει 15, την επόμενη εβδομάδα θα έχει 22 και μετά από δύο εβδομάδες θα έχει 29. Ελπίζω και στις 22 και στις 29 του μήνα να βγάλω επεισόδια για να καλύψω έτσι λίγο το κενό το φετινό, γιατί μιλάμε για πόσα επεισόδια έχω βγάλει τα τελευταία 3 χρόνια. 5. Τέλος πάντων, αυτά είναι τα νέα. Ας πάμε λίγο σιγά σιγά στο θέμα, γιατί σήμερα οφείλω να σας πω, μάλλον αυτά είναι τα νέα. Δεν έχω script, δεν έχω τίποτα. Απλά κάθεσα μπροστά στον υπολογιστή, μπροστά στο μικρόφωνο. Έχω τις πηγές μου. Είναι ένα επεισόδιο στο οποίο έχω κάνει την έρευνά μου και θα έχω και πηγές στην περιγραφή του βίντεο, ελπίζω. Είναι γνωστό ότι κάποιες φορές το κάνω, κάποιες όχι. Είμαι γενικά λίγο μπαγλάμας. Playing down, λοιπόν, to the competition, το λένε αυτό οι Αγγλοσάξονες, και όσο το σκέφτομαι τόσο πιο πολύ δεν μου αρέσει η μετάφραση υποτιμώντας τον αντίπαλο, γιατί δίνει την αίσθηση πολλές φορές, αυτό το είχα νιώσει και εγώ όταν έπαιζα ακόμα competitive, ότι ενάντια στους καλούς παίχτες έπαιζα πάντα καλά και ενάντια στους κακούς παίχτες σαν να έπαιζα όσο αυτοί, όχι όμως από άποψη, γιατί το υποτιμώ τον αντίπαλο σημαίνει ότι το κάνω από άποψη. Όσο ότι, όπως και οι Boston Celtics της σεζόν 22-23 που χάσανε στο τελικό της Ανατολής, ήταν μια πολύ κλασική ομάδα που λέγανε ότι κάνει playing down to the competition, δηλαδή ότι παίζει άσχημα ενάντια στους αντιπάλους που είναι θεωρητικά κατώτεροι σε επίπεδο. Το ίδιο, επειδή έκανα έρευνα, λέγανε και για τους Pittsburgh Steelers του NFL, μια ομάδα που, αν μου βάλετε ένα πιστόλι στο κρόταφο και πείτε πες μου έναν παίχτη που να έχει παίξει μία φορά όλα αυτά τα χρόνια στους Steelers, θα σας πω πυροβολήστε κατευθείαν, δεν έχει νόημα. Αλλά θέλω να πω με αυτό ότι είναι ένα φαινόμενο το οποίο παρατηρείται, δηλαδή, και πιστεύω ότι θα το έχετε και δει και εσείς με τους αγαπημένους σας παίχτες. Όχι απαραίτητα τους καλύτερους παίχτες, τους οποίους ακολουθείτε, όσο έτσι ένα επίπεδο λίγο πιο κάτω. Δηλαδή, δεν είναι απαραίτητα να είναι η Ντάγκο και το Κίντο αυτού του κόσμου, μπορεί να είναι η Μάικ Ρος αυτού του κόσμου. Που ο Μάικ Ρος ενάντια στους Ιάπωνες πάντα έπαιζε καλά και ενάντια στους Αμερικάνους έπαιζε σαν να είμαι εγώ. Και πάντα με ενδιέφερε αυτή η ιδέα, γιατί ήμουνα, καταρχάς υπάρχει αυτό το πράγμα ή όχι.
και είναι κάτι το οποίο συμβαίνει. Γιατί συμβαίνει, γιατί κάποιοι παίχτες παίζουν καλά εναντίον στους καλούς και κακά εναντίον στους κακούς. Και με την έρευνα που έχω κάνει, δεν υπάρχει ακριβώς αυτό το φαινόμενο. Δηλαδή, υπάρχει σίγουρα ότι μπορεί να υποτιμήσουμε τον αντίπαλο. Μπορεί να πούμε ότι ξέρεις τι, δεν είναι τόσο καλός αυτός, οπότε θα κρατήσω λίγο τις δυνάμεις, θα κρατήσω κάποια setup, θα κρατήσω κάποια κολπάκια πιο απλά που έχω στο μυαλό μου για κάποιο καλύτερο match, τα οποία όμως μπορεί να χρειαστούμε ενάντια και στον θεωρητικά κακό παίκτη. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι όπως είδα και στα παραδείγματα που δίνουν για τους Pittsburgh Steelers, όνομα γι' αυτό. Σε κάποια match τα οποία θεωρούμε εύκολα, μπορούμε πιο εύκολα να πούμε ότι ξέρεις τι, τώρα θα πειραματιστώ εδώ πέρα. Αν μιλάμε για ομάδα ολόκληρη, μπορεί να έχει κάποιο άλλο lineup που θα δοκιμάσει ή κάποιο καινούριο σύστημα, όπως και εμείς μπορούμε να πάρουμε ένα χαρακτήρα που δεν παίζουμε συνήθως ενάντια σε ένα θεωρητικά, ξαναλέω, εύκολο παίχτη. Δηλαδή, θυμάμαι κάποτε, πολλά χρόνια πριν, μιλάμε 2009-15 χρόνια πριν, στα SoCal Regionals, νομίζω, ήταν ο Combo Fiend, πριν δουλέψει για την Capcom και να μας πει ότι δεν πάρουν χαρακτήρες παρά μόνο Functions, functions το είπα σωστά. Τότε, στο Street Fighter 4, όταν έπαιζε με μέτριους παίχτες στην αρχή στα pools, έπαιρνε ακούμα για να κρατήσει tech για πιο μετά, για να είναι πιο ξεκούραστος. Και σε ένα βαθμό σίγουρα παίζει και αυτό το ρόλο του. Ή μπορεί να μην έχει την όρεξη να λέει: πω, τώρα θέλω άλλα τρία μάτς μέχρι να παίξω με τον καλό τον παίχτη. Τι να παίξω τώρα, δούμε τα νουμπάκια. Αλλά όλα αυτά δεν είναι επαρκείς λόγοι για να πούμε ότι α, γι' αυτό δεν παίζουν καλά. Σίγουρα παίζουν ένα ρόλο, αλλά ξαναλέω: όλα αυτά είναι θέμα απόφασης σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Και αν δείτε είτε παίκτες είτε ομάδες σε τέτοια context, φαίνεται ότι δεν είναι απόφαση. Γιατί αν ήταν απόφαση, okay, παίζεις χαλαρά ή παίρνεις ένα χαρακτήρα που δεν ξέρεις ή κάνεις κάποια setup που δεν συνηθίζεις, όταν όμως δεις ότι χάνεις, θα πρέπει να αλλάζεις το διακόπτη μέσα στο μυαλό σου και να πεις τώρα παίζω σοβαρά και κερδίζω. Και δεν γίνεται πάντα αυτό. Και ένα άλλο φαινόμενο που έχω βρει πάρα πολύ ενδιαφέρον είναι ότι επειδή όσοι ακούτε αυτό το podcast καιρό, ξέρετε ότι ένα από τα αγαπημένα μου πράγματα να ψάχνω είναι τι είναι αυτό που ξεχωρίζει τους καλούς παίχτες από τους εξαιρετικούς παίχτες ή τους μέτριους από τους καλούς. Και όταν λέμε εδώ πέρα ότι κάνουμε playing down to the competition, ότι υποτιμούμε φερρυπίν τον αντίπαλο, πάλι ο αντίπαλος δεν είναι κακός. Δηλαδή, αν εμείς είμαστε καλοί παίχτες και ο αντίπαλος είναι καλούτσικος και εμείς παίξουμε μέτρια, ο άλλος παραμένει καλούτσικος. Είναι καλύτερος από το μέτριο, θα μας κερδίσει. Δηλαδή, εδώ όντως μιλάμε για υποτίμηση του αντιπάλου, στην έννοια ότι ακόμα και μια ομάδα, όπως οι Boston Celtics, όταν παίζουν με άλλες ομάδες του NBA, είναι ομάδες του NBA. Εν δυνάμει, μπορούν να τους κερδίσουν σε οποιαδήποτε βραδιά. Είναι αυτό που λέμε πολύ απλά στα ελληνικά, παίζει και ο αντίπαλος. Δηλαδή, υπάρχει και ένα εγωιστικό, αν θέλετε, κομμάτι μέσα σε όλο αυτό το ότι «Μα γιατί έχασα». Ξέρω εγώ ρε φίλε, γιατί κέρδισε ο άλλος, γιατί να μην το δούμε από τη δικιά του την οπτική πλευρά. Και λίγο πολύ, όλες οι έρευνες που έχω δει καταλήγουν σε αυτό το συμπέρασμα. Υπάρχει μια πάρα πολύ ωραία σελίδα με έρευνα σε ένα blog το οποίο λέγεται fangraphs.com και το έχει υπογράψει αυτό ένας τυπάκος με το όνομα Jeff Sullivan, 3 Σεπτέμβριο 2014. Καταλαβαίνετε ότι είναι χρόνια που συμβαίνει αυτό το πράγμα. Έχει κάνει ολόκληρη ανάλυση, νομίζω για το baseball έχει κάνει αυτό την ανάλυση, αλλά η θεματολογία του είναι σχετική με οτιδήποτε ανταγωνιστικό. Δεν υπάρχει το φαινόμενο που λέμε, σύμφωνα με αυτόν τον τύπο τουλάχιστον, δεν υπάρχει το φαινόμενο αυτό που ονομάζουμε playing down to the competition, το ότι χάνω επειδή παίζω στο επίπεδο του αντιπάλου μου. Είναι κυρίως random, όπως λέμε ότι κάποιοι παίχτες είναι clutch και κάποιοι είναι, αλλά πάλι ακόμα και αυτοί θα χάσουν σε clutch στιγμές και θα πούμε «Μα γιατί έχασε ο Daigo, δεν είναι clutch». Είναι clutch κάποιες φορές, δεν είναι clutch κάποιες, πάντα. Έτσι, κάποιες φορές, καλοί παίχτες θα κάνουν κακά match ενάντια σε μέτριους παίχτες ή μέτριοι παίχτες θα παίξουν εξαιρετικά μία φορά ενάντια σε έναν καλό παίχτη και θα τον κερδίσουν. Γι' αυτό όσο πιο μεγάλο είναι ένα set, τόσο πιο πολύ ξεχωρίζει το ποιος είναι ο καλός παίχτης και το πώς πάει το matchup. Το αγαπημένο μου παράδειγμα πάντα θα είναι ένα set του Σάκο ενάντια στον Daigo στο Super Street Fighter 4, το απλό Super Street Fighter 4, τώρα μιλάμε για 2010, που τότε ήταν 6-4 υπέρ της Kami το matchup και ήρθαν κάτι 62-38. Είναι ο νόμος των μεγάλων αριθμών, παιδιά. Όσο πιο μεγάλος ο αριθμός των match, τόσο πιο εύκολα, τόσο πιο συχνά θα δούμε αυτό που πιστεύουμε ότι ισχύει. Ο καλός θα κερδίσει πιο εύκολα. Και γι' αυτό κάποια πράγματα όπως το Final Four στην Ευρωλίγκα ή το March Madness στο NCAA ή κάποιο άλλο παράδειγμα που δεν έχει να κάνει με το μπάσκετ
όταν είναι single elimination, οδηγεί σε πιο ενδιαφέροντα παραδείγματα, γιατί όταν υπάρχει μια μικρή απόκληση στο πόσο καλές είναι οι ομάδες και στο πόσο καλοί είναι οι παίχτες, είναι πιο εύκολο να γίνουν εκπλήξεις. Αλλά άμα βάλεις μια σειρά, άμα βάλεις ένα σετ στις 3 νίκες ή άμα βάλεις ένα σετ στις 10 νίκες, εκεί πιο εύκολα θα φανεί ο καλός ο παίχτης. Και όπως πολύ ωραία κλείνει το άρθρο του Jeff Sullivan εδώ πέρα για το θέμα του υποτίμησης του αντιπάλου, υπάρχουν γεγονότα και υπάρχουν και γεγονότα με νόημα. Γιατί εμείς οι άνθρωποι έχουμε και αυτό που λέμε γνωστική προκατάληψη. Βλέπουμε ένα αποτέλεσμα, βλέπουμε ότι έχασε, ξέρω εγώ, ο Punk από έναν random τύπο στο online. Χρησιμοποιώ τον Punk τώρα για θετικό παράδειγμα, Θεέ μου. Αλλά ναι, βλέπουμε τον Punk να χάνει από έναν random άνθρωπο και μας είναι πιο εύκολο να πούμε ότι «Α, υπάρχει κάποιο είδους pattern πίσω από όλο αυτό». Ο Punk κάνει πάντα playing down to the competition. Δεν είναι απλά ένα match και έτυχε να χάσει. Έψαξα μέχρι και στο ChatGPT για αυτό το πράγμα και αναφέρει αυτό το confirmation bias, η γνωστική ασυμφωνία που λέμε στα ελληνικά. Και μάλιστα τώρα το προσέχω, γιατί εντάξει, ChatGPT είναι, δεν το παίρνω πάντα πολύ σοβαρά. Λέει ένα ωραίο ότι είναι και narrative, είναι και ένα αφήγημα το οποίο δημιουργούν οι παίχτες και οι προπονητές. Δηλαδή θα σου πούνε ότι «Α, χάσαμε γιατί δεν πήραμε τον αντίπαλο στα σοβαρά». Όχι ότι χάσαμε γιατί, ξέρεις, έπαιξε και ο αντίπαλος καλά. Δηλαδή πάντα θέλουμε να μιλάμε για εμάς, κατά βάση. Πόσο μάλλον που αν είσαι ένας επαγγελματίας αθλητής ή προπονητής, πρέπει να έχεις και τρελαιογωγισμό, έτσι. Συν ότι, όπως είπα και νωρίτερα, κάποιοι παίχτες, κάποιες ομάδες είναι λιγότερο καλοί. Δεν πάνε να πει ότι είναι άχρηστοι και δεν πάνε να πει ότι δεν μπορούν να κάνουν και αυτοί adjust, να προσαρμοστούν πάνω στον αντίπαλο. Ξέρεις ότι, ας πούμε, ο Γιούτσος έχει πάρα πολύ καλό anti-air Shoryuken, άρα δεν κάνεις τόσο πολλά jump-ins ενάντια στον Γιούτσο. Ο Γιούτσος, ο οποίος έχει συνηθίσει όμως να κάνει πάρα πολλά anti-airs, ξαφνικά βγαίνει από το comfort zone του, γιατί λέει «Α, δεν βγάζω τόσο πολύ damage όσο συνήθως». Το οποίο αυτό το αναφέρει εδώ σε μία από τις πηγές που έχω διαβάσει, που έχω βρει, ένας γιατρός με το όνομα, ψυχολόγος, αθλητικό ψυχολόγος, θα τον λέγαμε, τον λένε Bob Christina, εξαιρετικό όνομα. Αλλά ναι, λίγο πολύ όλοι συμφωνούν ότι δεν υπάρχει κάτι σταθερό που να λέει ότι να, αυτοί οι παίχτες, αυτές οι ομάδες παίζουν ανάλογα με το επίπεδο του αντιπάλου τους. Δηλαδή, όταν θα παίξουν με ένα καλό αντίπαλο θα παίξουν καλά και όταν θα παίξουν με ένα κακό αντίπαλο θα παίξουν και αυτοί κακά. Τυχαίνει. Το ανθρώπινο μυαλό, το οποίο έχουμε εμείς, βλέπει ότι εκεί πέρα υπάρχει ένα pattern, το οποίο δεν υπάρχει στα αλήθεια. Θα είναι άλλα πράγματα. Θα είναι ότι εντάξει, μπορεί να τους υποτίμησαν για αυτό το match, μπορεί να ήταν ανέτοιμοι, μπορεί να ήταν κουρασμένοι. Αλλά αν είναι να κρατήσετε κάτι από όλο αυτό, κρατήστε ότι παίζει και ο αντίπαλος και ο αντίπαλος για να έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο δεν είναι άχρηστος. Μπορεί να μην είναι η μεγαλύτερη πικτούρα του σύμπαντος, άχρηστος δεν είναι. Αυτό λοιπόν είναι το φαινόμενο του playing down ή up to the competition. Άλλο ένα ουσιαστικά δημιούργημα του ανθρώπινου μυαλού, το οποίο έχει μικρή αξία στον πραγματικό κόσμο. Well, I got the picture. Αλλά αν ήταν πραγματικά κάτι που πάντα με ενδιέφερε, είναι και ένας από τους λόγους που θέλω να δω τι είναι αυτό που ξεχωρίζει τους καλούς από τους κακούς παίχτες. Ο Νικόλα Γιόκιτς, ο οποίος έχει παραδεχθεί ότι στο παρελθόν έχει παίξει χειρότερα ενάντια σε χειρότερο αντίπαλο, έχει παίξει γι' αυτός χειρότερα, έχει πει επίσης ότι οι καλές ομάδες πάντα βρίσκουν έναν τρόπο να κερδίσουν, γιατί οι κακές ομάδες πάντα βρίσκουν έναν τρόπο να χάσουν. Με αυτά τα λόγια σοφίας θα σας αφήσω και για αυτό το επεισόδιο. Έχω πραγματικά πολύ όρεξη να βγάλω επεισόδιο και την επόμενη εβδομάδα. Μετά το Δεκέμβρη δεν σας ορκίζομαι τίποτα. Τις επόμενες δύο Κυριακές εδώ θα είμαστε, κουμπιά στο ξύπνημα. Πείτε μου πώς σας φάνηκε ο ήχος, στα αλήθεια, γιατί το έχω λίγο ένα άγχος. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ όσες και όσους καθίσατε μέχρι και το τέλος αυτού του επεισοδίου. Να είστε καλά, να προσέχετε τώρα γιατί έχουν πιάσει και λίγο έτσι κάποια κρύα. Μην αρρωστήσετε, κυκλοφορούν και ιώσεις. Ακούγομαι τελείως αμπάρμπας. Θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Αντιός.